Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά τον ύμνο «Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού Αναστάς εκ νεκρών», ψάλλοντάς η Αλληλούια, που ψάλλεται ευθύς αμέσως μετά τη μικρά είσοδο του Ευαγγελίου, και είπαμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος να μπορεί να έχει αυτήν τη σχέση με τον Θεό και να προσκυνεί τον Χριστό. Στη συνέχεια, αφού βέβαια ψαλούν τα πολιτίκια και το κοντάκιο της περίοδου, τότε ο διάκονος λέγει «του Κυρίου δεηθώμεν». «Του Κυρίου δεηθώμεν» είναι μια έκφραση την οποία συχνά πυκνά ο διάκονος λέγει πριν από τις ευχές τις ιερατικές ή όταν λέει τις δικές του διακονικές αιτήσεις. Που σημαίνει «του Κυρίου δεηθώμεν» σημαίνει «ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Να προσευχηθούμε δηλαδή στον Κύριο για όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Αφού ο λαός απαντήσει το «Κύριε ελέησον», «Κύριε ελέησέ μας», στη συνέχεια ο ιερέας διαβάζει μία ευχή. Ευχές υπάρχουν πολλές, όπως θα δείτε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, πλην όμως αρκετές ευχές διαβάζονται από τον ιερέα χαμηλοφόνος ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και άλλες λέγονται εκφόνος. Κάποιες είναι χαμηλόφωνες που απευθύνονται κατευθείαν στον Θεό και άλλες είναι εκφόνος που τις ακούει ο κόσμος όλος. Μία λοιπόν από τις χαμηλόφωνες ή μυστικές ευχές που ανεγινώσκει ο ιερέας ενώπιον της Αγίας Τραπέζης είναι η εξής. Λέγει «Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος». Η Μιράντα είναι πιο αρχαία μαθήτρια μου. Ερχόταν από τη Λευκωσία, στη Λευκωσία, στον Απόστολο Βαρνάβα. Και τώρα βρήκε και έρχεται και στη Λεμεσό. Γεωργία, κλείσε την πόρτα, μην κρυώνουν οι... Όχι εκείνη. Επειδή εν φτάνει εκεί πάνω, κάμε το κάτω που φτάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, που σημαίνει η απόδοση στα νέα ελληνικά «Άγιε Θεέ μας που αναπάβεσαι μέσα στους Αγίους που με την τρισάγια φωνή σε υμνούν τα Σεραφείμ και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και σε προσκυνά κάθε ουράνια δύναμης». Απευθύνεται λοιπόν ο ιερέας κατευθείαν εις τον Θεό και του λέγει «Ο Θεός ο Άγιος», δηλαδή «Θεέ Άγιε, Άγιε Θεέ». Εδώ να πω έτσι πόσο σημαντικό πράγμα είναι στην Θεία Λειτουργία που δίδεται η δυνατότητα και στον ιερέα αλλά και δια του ιερέως σε όλους μας να μιλούμε κατευθείαν εις τον Θεό, κατενόπιον του Θεού, ως να μιλούμε στον πατέρα μας, σε ένα φίλο μας, στον πιο κοντινό μας άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα να μιλούμε με αυτόν τον απόλυτο σεβασμό και με την απόλυτη αγάπη. Τον Θεό και τον σεβόμεθα και τον αγαπούμε. Και τον σεβόμεθα με την έννοια ότι είναι Άγιος και απανάχραντος και
Θεός, αληθινός, ο οποίος έκαμε τα πάντα, αλλά και τον αγαπούμε γιατί είναι πατέρας μας, είναι αδελφός μας, είναι τα πάντα για μας. Αυτό λοιπόν λέμε, Θεέ μου, εσύ που είσαι Άγιος. Και Άγιος σημαίνει όσον αφορά τον Θεό, που δεν έχει κανέναν άγος, κανένα στοιχείο, κανένα σημείο το οποίο είναι σκοτεινό, το οποίο είναι μεμπτό, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ο Θεός είναι Άγιος και είναι και ο μόνος Άγιος. Δεν υπάρχουν άλλοι Άγιοι κατά κρίβεια, κατά κυριολεξία. Ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Οι υπόλοιποι, οι Άγιοι που λέμε εμείς στην Εκκλησία, είναι αυτοί οι οποίοι ήταν φίλοι του Θεού, αγωνίστηκαν στη ζωή τους και μετέχουν στην Αγιότητα του Θεού. Μετέχουν στην Αγιότητα του Θεού. Αλλά ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σχετικά Άγιοι, όχι απόλυτα Άγιοι, σχετικά Άγιοι, γιατί μετέχουν στην Αγιότητα του Θεού. Αυτός ο Θεός που είναι απόλυτα Άγιος, δηλαδή δεν έχει κανένα μεπτό σημείο, τίποτα απολύτως. Μου έκανα σήμερα μια ερώτηση σε ένα σχολείο που πήγα. Μου λέει μια μαθήτρια, αν μαθητή δεν θυμάμαι τι ήταν, μου λέει αν κάποτε η επιστήμη αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός, τι θα κάνετε? Λέω τίποτε. Διότι απλούστατα δεν μπορεί να αποδείξει η επιστήμη ότι δεν υπάρχει Θεός. Αντίθετα, η επιστήμη αναιρεί τον εαυτόν της πολύ συχνά και πυκνά. Έτσι. Έχουμε και γιατρούς εδώ, από με τίποτα προσβάλλουμε την ιατρική. Πίνει σήμερα κάμποσα φάρμακα και σε 20 χρόνια λέει αποσύρεται το φάρμακο το τάδε, διότι αποδείχθηκε ότι είναι βλαβερό. Εσύ πιες τα όμως και τα φάρμακα όλα. Αιωνία σου μνήμη και πάμε στον επόμενο. Είναι σαν εκείνον τον πιλότο που οδηγούσε το αεροπλάνο και έπεσα μέσα σε καταιγίδες και λέει ανακοίνωση. Λέει, είμαστε μέσα σε καταιγίδα, να επαναλαμβάνετε ό,τι λέω εγώ. Α, και άρχισε, Πάτερ ημών εν της ουρανής, ήταν έτοιμο, δεν έπεσε αεροπλάνο. Η επιστήμη, και γι' αυτό είναι επιστήμη, υπάρχουν πράγματα, δεδομένα τα οποία σήμερα είναι απόλυτα δεδομένα, ας πούμε, αλλά όμως μπορεί σε 50 χρόνια να πει ότι ξέρετε, βάσει των νέων δεδομένων, των νέων ανακαλύψεων, των νέων γνώσεων που έχουμε, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Και αυτό είναι βέβαια πολύ σωστό και πολύ επιστημονικό και έτσι πρέπει να γίνεται. Κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν διαφορετικά με τα δεδομένα της επιστήμης της εποχής τους. Η επιστήμη προοδεύει, έχει νέες ανακαλύψεις, νέες γνώσεις και αθετεί ή διορθώνει παλές αντιλήψεις. Αυτό είναι φυσικό, αλλά στον Θεό δεν υπάρχει κάτι το οποίο να κινδυνεύει κάποτε να αμφισβητηθεί ή να χαθεί ή να πεις Παναγία μου τώρα δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, το που ανακαλύφθηκε τον το πράγμα. Δεν υπάρχει. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Θεός είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δεν μπορεί η επιστήμη να ψηλαφίσει τον χώρο του Θεού. Είναι έξω από το επιστητόν, γι' αυτό λέγεται και επιστήμη, από το ρήμα επίσταμε που σημαίνει γνωρίζω. Ο Θεός δεν γνωρίζεται δια των δεδομένων της ανθρώπινης λογικής, αλλά ο Θεός βιώνεται μέσα από τα δεδομένα της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Μετά, δεν υπάρχει κάτι στον Θεό το οποίο να πει τούτο το σημείο του Θεού είναι ένα αδύνατο σημείο που μπορεί κάποτε, ας πούμε, να διορθωθεί ή να αλλαχτεί ή να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει τίποτε. Ο Θεός είναι Άγιος. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουμε τελικά και στα παιδιά μας και στην Εκκλησία και παντού εκείνο που προβάλλουμε είναι τον Άγιο Θεό και όχι άνθρωπον. Εάν μιλούμε για Αγίους και αν μιλούμε για τους Αγίους της εποχής μας και τους παρελθόντες Αγίους, δεν το κάνουμε γιατί προβάλλουμε τα πρόσωπα των Αγίων ως αυτά να είναι, ας πούμε, το πρότυπο της Εκκλησίας, αλλά γιατί αυτά τα πρόσωπα
επαλήθευσαν όλα τα λόγια του Θεού και μετέσχαν μέσα στην αγιότητα του Θεού. Μόνο για αυτόν τον λόγο, ότι αυτοί οι άνθρωποι εφύλαξαν τον λόγο του Θεού και έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο μόνος Άγιος και ο μόνος προβαλλόμενος, ως Άγιος και αληθινός και αυθεντικός και αντικατάστατος, είναι ο Θεός. Εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, και εμείς βέβαια είμαστε ταλέποροι και χαμένοι, αλλά και οι Άγιοι ακόμα της Εκκλησίας μας, και αυτοί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι με την ανθρώπινη ατέλεια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές να μην κάνουμε το λάθος να απολυτοποιούμε τα πρόσωπα της Εκκλησίας και να λέμε, μα κοίταξε, ας πούμε, γιατί να κάνει τον το πράγμα αυτός ο ιερέας, αυτός ο πνευματικός, αυτός ο επίσκοπος, αυτός ο τάδε, οποιοσδήποτε. Διότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι και ο καθένας μας υποκείμεθα στην ανθρώπινη ατέλεια και στην ανθρώπινη αδυναμία, και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε και για τον εαυτό μας εμείς ήδη, και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και να μην μας πιάνουν οι τελειομανίες και οι αρρώσκες, και γιατί να το πω και γιατί να το κάνω και γιατί να το σκεφτώ και γιατί να κάνω λάθος. Καλά ρε παιδί, με έκαμες λάθος. Δηλαδή τι σημαίνει γιατί να κάνω αυτόν το λάθος? Τι σημαίνει, ας πούμε, γιατί να κάνω το λάθος? Είμαι άνθρωπος. Ως άνθρωπος είναι φυσικό ότι θα κάνω και λάθη. Να μετανοείς για τα λάθη σου ταπεινά και όμορφα και τέλειωσε η υπόθεση. Αλλά ούτε και από τους άλλους να απαιτούμε αγιότητα, και που την ταυτίζομαι μέσα μας ότι αγιότητα σημαίνει να μην κάνει κανένας λάθη. Γιατί δυστυχώς έχουμε λαθασμένη αντίληψη πολλές φορές περί αγιότητος και εύκολα σκανδαλιζόμαστε ύστερα. Το ότι σκανδαλιζόμαστε σημαίνει ότι κάπου εμείς έχουμε πρόβλημα. Έτσι, έχουμε πρόβλημα γιατί ταυτίσαμε τον Άγιο με τον αλάθαστο. Ενώ δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθαστος. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν υπόκειται εις τον κίνδυνο της πτώσεως ανά πάσα στιγμή. Μέχρι, δυστυχώς, την εσχάτη στιγμή της ύπαρξής μας, της ζωής μας, υποκείμεθα εις τον κίνδυνο της πτώσεως, του λάθους, της αμαρτίας κτλ. Ο Θεός λοιπόν ο Άγιος αναπάβεται στους Αγίους, αναπάβεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά Του και Του μοιάζουν. Του μοιάζουν πώς δηλαδή? Έχουν αυτά τα οποία έχει ο Χριστός. Και ο Χριστός τι μας είπε? Πώς είναι ο Χριστός? Μας περιέγραψε τον εαυτόν Του και μας είπε πώς είναι. Μας είπε ότι να μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Να μάθετε από μένα, λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Τέλειωσε. Δύο πράγματα μας είπε ο Χριστός. Άρα ο Θεός αναπάβεται στους ταπεινούς και πραείς στην καρδία. Αυτοί οι οποίοι είναι ταπεινοί άνθρωποι, που είναι απλοί άνθρωποι, που έχουν πραείαν καρδία, δηλαδή ήσυχη, γαλινεμένη, ειρηνική καρδιά, σε αυτούς αναπάβεται ο Θεός. Όχι στους αναμάρτητους που δεν υπάρχουν. Όχι στους αλάθαστους που δεν υπάρχουν. Αλλά σε αυτούς που ναι, μπορεί να κάνουν λάθη, μπορεί να κάνουν, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και αμαρτίες καμιά φορά, αλλά όμως επειδή είναι ταπεινοί, μετανοούν για τα λάθη τους, αναγνωρίζουν τα λάθη τους, δεν δικαιολογούν τον εαυτόν τους και προσεύχονται στον Θεό για την άφεση των αμαρτιών τους. Και τελικά δηλαδή ο άνθρωπος, ο Θεός αναπάβεται στους ταπεινούς ανθρώπους. Σε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους. Σε αυτούς που δεν έχουν ιδέα περί του εαυτού τους, που δεν νομίζουν ότι είναι κάτι, που δεν νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, είναι άμεμπτοι. Σε αυτούς που δεν τους πιάνει το αλίμονον όταν κάνουν κανένα λάθος και να πούμε, ξέρω εγώ, για τα μέτρα, τα γιατί, που δεν τελειώνουν και μετά πάμε και στους γιατρούς καμιά φορά για τα πολλά γιατί που λέμε μέσα μας. Ο Θεός αναπάβεται
Όταν λέμε αναπαύεται, σημαίνει ότι καταπάβει ο Θεός, ας πούμε, σε αυτές τις ψυχές των ανθρώπων. Πότε αναπαύεται ένας, έτσι, σκεφτείτε έναν αυτό σας καμιά φορά που είμαστε κουρασμένοι και σκοτωμένοι και ταλαιπωρημένοι, να έχουμε ένα ωραίο κρεβάτι, ξέρω εγώ, και πάμε να ξαπλώσουμε πάνω και πούμε τι ωραία, ας πούμε. Θυμάμαι όταν μια φορά πήραμε δώρο του παπά Εφραίμου στα Κατουνάκια μια κουβέρτα. Τότε βγήκαν κάτι κουβέρτες που τώρα έχω ο κόσμος όλος. Κάτι σε αυτές τις συνθετικές ακριλικές που λέγονται. Οι οποίες είναι έτσι ζεστές, μαλακές, ελαφριές. Και κάποιος μας έφερε, θυμάμαι, αγόρασε ο γέροντας, δεν θυμάμαι. Να αγόρασε, αποκλείεται μάλλον. Κάποιος μας έφερε. Και είπαμε να πάρουμε του γέροντα μια, ο οποίος ήταν πλέον κατάκητος, άρρωστος. Και εκεί στα Κατουνάκια, στην έρημο που ήταν, είχε κάτι παλιό κουβέρτι, θα δούμε από πότε ήταν, ποιο αιώνος ήταν και εκείνες. Κάτι παλιό κουβέρτες αρχές, χιλιομπαλωμένες, χιλιοαυτές, του πήραμε μία. Αυτός δεν δεχόταν δώρα, Αφού να δείτε, είχε ένα παλτό που εφόρε, που αν έψαχνες να βρεις ποια ήταν το πρώτο ντύφασμα, δεν σε καταλάβαινες. Έχω μια φωτογραφία του. Βέβαια τώρα κυκλοφορούσα, θα ήταν πολύ της μόδας. Διότι είναι όλων παλώματα από πάνω μέχρι κάτω. Και όλων των ειδών της αποχρώσης. Κίτρινα, πορτοκαλί, πράσινα, κόκκινα, ό,τι είχε, εγώ με κέβαζε. Λοιπόν, του πήραμε μια κουβέρτα τέτοια. Και ενώ δεν δέχω τα δώρα από το γέροντα μας όμως, επειδή ήταν πνευματικός του αδερφός, ήταν στο ίδιο γέροντα, το εδέχτηκε. Την άλλη μέρα έστειλε ένα γράμμα και λέει: Ιωσήφ, επήρα εκείνη την κουβέρτα. Μα τι ανάπαυση, μα τι κουβέρτα είναι αυτή. Μετά πήγαινε, μπρε παιδάκι μου, λέει, μα τι κουβέρτα είναι αυτή. Μην νομίζετε καμιά κουβέρτα, δηλαδή. Από αυτές που είναι 2-3 λίρες τώρα, ξέρω πόσα ευρώ πάει, 4-5 ευρώ. Για έναν ασκητή όμως που κοιμόταν πάνω σε τα τρίχινα πράγματα, πάνω στα ξύλα εκεί και με κουβέρτες που του Πάπου Φιλίππου, ήταν μεγάλη υπόθεση, ας πούμε. Και λέει, έγραψε, πόσο αναπαύτηκα, πόσο ζεστάθηκα, πόσο χαρά αισθάνθηκα. Και είπα, ας πούμε, αυτή την ανάπαυση που μου δώσετε να σας δώσει ο Θεός στη Βασιλεία Του. Λοιπόν, είναι ανάπαυση. Τώρα ένας άνθρωπος που δεν κουράζεται, που τα έχει όλα, ας πούμε, δεν αναπαύεται πουθενά. Βλέπεις, έχεις ωραίες πολυθρόνες, έχεις ωραίες κουβέρτες, έχεις κάτι πολυθρόνες που είδα σε ένα σπίτι που, ξέρω εγώ, κινούνται, μόνο που σε ταΐζουν, ας πούμε. Τα άλλα όλα τα κάνουν. Κάνουν μασάζ, κάνουν, ξέρω, χτυπούσου το κεφάλι. Τέλος πάντων, βράζουν, κρυώνουν, κάνουν διάφορα. Λοιπόν, και πάλι δεν αναπαυόμαστε, ενώ όταν ο άνθρωπος έχει και κόπο μέσα, ας πούμε, η ζωή του, τότε όλα είναι γλυκά, όπως το τρίμερο. Άμα κάνετε τριμέρι, κάνετε κανένα τριμέρι καμιά φορά. Άμα κάνεις τριμέρι τη Μεγάλη Σαρακοστή και έρθει η Τετάρτη που να κοινωνήσεις και είσαι νηστικός τρεις μέρες και τρεις νύχτες και διψασμένος, τρώεις εκείνον το αντίδωρο και νομίζεις ότι είναι παντεσπάνι. Λες τέτοιον ωραίο πράγμα και μετά καταλαβείς, μα και με τόσο μικρό αντίδωρο και ένα ποτηράκι, ας πούμε, αγιασμό, ξέρω εγώ, αισθάνεσαι ότι αναζωογονείται όλη η ύπαρξή σου. Ενώ πριν τρώμε και μετά αισθανόμαστε και αδυναμίες. Λοιπόν, ο Θεός αναπαύεται. Αυτό το αναπαύομαι σημαίνει ότι ξεκουράζεται, αναπαύεται, καταπάβει. Πού? Στους Αγίους. Σε αυτές τις ψυχές των ανθρώπων, τις ταπεινές, τις απλές, τις αθόρυβες, που μπορεί να είναι και βασιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. Πόσες φορές ο Θεός αναπαύθηκε σε βασιλείς. Λέει για τον προφήτη Δαβίδ, που ήταν βασιλέας, που ζούσε μέσα στα παλάτια, που ζούσε μέσα στα χρυσάφια, που ζούσε μέσα στα πλούτη. Λέει ότι ο Δαβίδ, λέει, είναι άνδρας
κατά την καρδία μου και αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού το Άγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον δίκαιο, τον όσιο, ο οποίος όμως, όπως σας είπα και άλλες φορές, έκαμε μεγάλες αμαρτίες, έπεσε σε φόνο, έπεσε και σε μοιχεία, παρόλο που ήταν προφήτης και Άγιος. Πετενόησε, έγραψε εκείνους τους ψαλμούς όλους, αλλά ο Θεός αναπαύθηκε στη ψυχή αυτού του Αγίου ανθρώπου. Και βλέπετε πόσο αναπαύεται ο Θεός. Και είναι έτσι, όταν ακούω αυτό το εναγείς αναπαυόμενος, έρχεται στο μυαλό μου σαν μια παρέλαση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοί και ταπεινοί, τους οποίους βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας ή είδαμε στη ζωή μας, που μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι φοιτητές, μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί να είναι γεροντάκια, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μεγάλη, μικρή, πλούσιοι, πτωχοί, μοναχοί, κοσμικοί, κληρικοί, οτιδήποτε άλλο, που όμως αναπαύουν το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Γιατί είναι ταπεινοί και απλοί άνθρωποι. Είναι αθώοι άνθρωποι. Δεν θέλουν την αδικία, δεν θέλουν την διαστροφή του μυαλού τους. Δεν θέλουν να δέχονται, να ακούν οτιδήποτε άλλο. Και αυτό βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύπτουν αυτή την ομορφιά της ανθρώπινης φύσης. Αυτός ο άνθρωπος είναι πανέμορφος. Αυτός ο άνθρωπος, ο αθώος, ο απλός, ο ταπεινός, είναι πραγματικά πανέμορφος, γιατί γίνεται όπως τον έπλασε ο Θεός. Όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, όμοιος με τον Θεό. Είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και αναπαύεται και χαίρεται και αισθάνεται αυτή την απέραντη ελευθερία που του χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, καρδία όχι απλή, αλλά καρδία πονηρή, καρδία η οποία έχει διαστροφή μέσα της, αυτός ο άνθρωπος και κουράζεται ο ίδιος και κουράζει και τους άλλους. Κουράζεται γιατί παντού βλέπει πράγματα χαμένα, πράγματα διαστρεμμένα, πράγματα, ξέρω εγώ, πρόσεχε από εκείνον, πρόσεχε από τον άλλο, πρόσεχε από τον άλλο. Θέλει το κακό σου, εκμεταλλεύεται, σε κάνει, σε φτιάζει. Παντού βλέπει εκμεταλλευτές, παντού βλέπει ψεύτες, παντού βλέπει κλέφτες, παντού βλέπει, ξέρω εγώ, απατεώνες, παντού βλέπει. Παντού, παντού. Ακόμα μπορεί και μέσω σπίτι σου. Μπορεί να τύχει, ας πούμε, να έρθει ένα ανδρόγυνο και να πει, ξέρω εγώ, γυναίκα, ότι ξέρεις, τσακώνω με τον άντρα μου γιατί εκμεταλλεύονται τον. Είναι όμως εκοφτήσει, είναι τον άντρα σου που εκμεταλλεύονται. Όχι, θέλω να εκμεταλλεύονται. Ποιος τον εκμεταλλεύεται, ας πούμε, ποιος. Εσύ νομίζεις ότι εκμεταλλεύονται. Και τι τον εκμεταλλεύονται. Άτε, είπε του η μάνα του, πέρασε ποδά να, ξέρω εγώ, να φάει σε ένα ριζόγαλο. Εκμεταλλεύτηκε τον μάνι η μάνα του, ας πούμε, αν και τον το πεις. Είναι ο πειρασμός που μας εκμεταλλεύεται. Είχε μια γιαγιά η οποία είχε έτσι μια κόρη, η οποία έκανε την πολύ έξυπνη και προσπάθησε να πει της γιαγιάς ότι, ξέρεις, εκμεταλλεύκονται σε γείτονες, έρχονται τα μόλι μέρα, κερνάς τους, τρώσουν, κάνουν, φτιάζουν, διάσουν τα πράγματα, ότι σου φέρω με το δίδεις κτλ. Να προσέχεις, να μην κάνεις έτσι πράγματα, εκμεταλλεύονται. Λέει της η γιαγιά, ενώ σαντανά και σου ξουλάσε. Λέω γιαγιά, απλή, αλλά δεν είπε την πραγματικότητα. Εν του πειρασμού τα πράγματα. Ας τη βρε τη γιαγιά να κεράσει, ας πούμε, τους γείτονες της. Τον κόσμο, ας πούμε, να λειτουργήσει φυσιολογικά απλά. Είναι να μπορεί να την εκμεταλλευτούν τη γιαγιά. Άντε και εδώ και, ξέρω εγώ, 5 ευρώ ή εδώ και, ξέρω εγώ, ένα πράγμα. Χαρά στο πράγμα. Όταν ο άνθρωπος χαίρεται με αυτό που κάνει, αυτό έχει σημασία. Γιατί να βλέπεις παντού, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Διότι έχουμε αρρώσκες, πνευματικές, ψυχικές, μαθαίνουμε και μεγαλώνουμε πολλές φορές και το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Και βλέπεις παιδιά φοβισμένα, βλέπεις παιδιά που δεν μπορούν να ανοίξουν την καρδιά τους, ας πούμε. Έρχεται
να σου μιλήσει και να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, να το πει μυστικά, χαμηλά. Έρχονται εξομολογηθεί. Καμίλα για μου κλειστή πόρτα. Μίλα δυνατά, ποιος σ' ακούω, ας πούμε, αφού γέρασα βαρύ κουφό. Μίλω να σ' ακούσω, ρε. Μα μας ακούν πόξο. Ποιος είναι να σ' ακούσει, ρε, πόξο. Και δεν μπορεί να πει τέλος πάντων, και ποιος να κάτσει πόξο αυτό, αλλά αυτήν την πόρτα να ακούσει, καλέ. Σίγουρα να ακούει κανένας. Και να είχαν και τίποτα, να κάνουν και κανένα φόνο να πάτε, να σου πει αστυνομία. Τι έκαμε τώρα, ας πούμε. Τι σε κατατρώει τούτη έννοια και τούτη αγωνία και μιλάς χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Νομίζω μιλάς χαμηλά. Θα σε ακούσει ο άλλος άμα θέλει να με σε ακούσει. Ή εγώ θέλω να τα πω. Άμα μου τα πεις χαμηλά, θα τα πω άμα θέλω. Και πάτερ μας πω ότι είπαμε μεταξύ μας, μεταξύ μας. Καλά, δηλαδή είχες την εντύπωση θα τα έλεγα. Και μου το είπες 50 φορές στον το μεταξύ μας. Και δηλαδή μου το έλεγες για τόσο χαζό με πέρασες. Που θα τα έλεγα, αλλά κι αν τα πω. Πες ότι τα τρελάθηκα και πια τζίπατα. Τι μου είπες που φοβάσαι, ας πούμε. Τι μου είπες που φοβάσαι. Τι θα πω και να εκτεθεί η προσωπικότητα σου. Κάποτε στο Άγιον Όρος είχε ένα γεροντάκι, έναν Άγιον άνθρωπο σε ένα μοναστήρι, Ιεροαυξέντιος, ο οποίος βγήκε ο ηγούμενος πριν να κοινωνήσει ο κόσμος και επειδή είχε πολύ κόσμο λέει σας παρακαλώ όσοι δεν έχετε εξομολογηθεί να εξομολογηθείτε πριν κοινωνήσετε. Κάπως έτσι είπε τέλος πάντων, ετοιμαστείτε. Ο παππούς είναι τυφλός, νόμιζε ότι το είπε, δεν είδε ότι είχε κόσμο. Και νόμιζε ότι το είπε και για τους μοναχούς. Οπότε άρχισε να εξομολογείται δημόσια. Τι να κάνουμε γέροντα, λέει, έχω αναισθησία, κατακρίνω και καμιά φορά. Και άρχισε να λέει. Πήγανε άλλοι να τον σταματήσουν να μην λέει. Άστε το. Είτε είπε ο παππούς δημόσια, αφού είπε ούμενος, δεν τα πούμε, θα τα πούμε. Τι είχε ένα απλό γεροντάκι, αλλά πώς είναι άνεση, ας πούμε. Καμιά δυσκολία. Αυτή η απλότηση είναι η οποία χαρακτηρίζει τους Αγίους ανθρώπους και αναπαύει το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Και όταν αναπαυτεί ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου, τότε πραγματικό άνθρωπος είναι χαρούμενος και είναι ειρηνικός και μετά καταλαβαίνει τι είναι τελικά, ας πούμε, το ευάρεστον εις το Θεό. Καταλαβαίνετε αυτό που έκαμα. Δεν ανέπαυσα τον Θεό. Δεν αναπαύεται το Θεός σε αυτήν την πράξη, σε αυτόν τον λόγο, σε αυτήν την κίνηση που έκαμα. Και τι κάνει, διορθώνει το λάθος του ταπεινούμενος, με πολλή απλότητα και με πολλή φυσικότητα. Έκαμα λάθος, συγγνώμη, συγχώραμε, τέλειωσε η υπόθεση. Δεν το κρατάμε και να πάμε. Αποδέχεται την αδυναμία του εαυτού του και προχωρεί κανονικά. Αυτό είναι που σημαίνει αναπαύεται ο Θεός και είναι σημαντικό για μας να φροντίζουμε στη ζωή μας να αναπαύουμε τον Θεό. Να αναπαύουμε τον Θεό. Ο Θεός αναπαύεται στον μετανοημένον άνθρωπο. Αναπαύεται ο Θεός όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό άφεση. Όταν ο άνθρωπος κινείται με απλότητα, κινείται με ταπείνωση. Σας είπα προηγουμένως, όταν θυμούμε αυτές τις φράσεις, τις βλέπω μπροστά μου, πώς θυμούμε όλες αυτές τις μορφές των Αγίων ανθρώπων και των Αγίων μορφών που δεν ήταν μόνο μοναχοί που εγνώρισα στο Άγιον Όρος, αλλά και πάρα πολλοίς κόσμος μέσα στον κόσμο. Και όχι μόνο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Ξέρετε σε πόσα παιδιά και φοιτητές και μαθητές και νέα παιδιά και παντρεμένους ανθρώπους και νιώπαντρα παιδιά, ζευγάρια, στα οποία πραγματικά εφάνηκε η χάρη του Θεού να αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιο πάνω τους, ας πούμε. Πάρα πολύ έντονα, αφού βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Και πώς να πούμε, κάμνιν πάμα από μακριά που λέμε, δηλαδή τον βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι. Είναι ξεκάθαρο, είναι έκδηλη πάνω του αυτή η ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, γιατί βλέπεις προπάντων τα δύο κύρια γνωρίσματα των ανθρώπων αυτών, είναι πρώτα η μεγάλη ταπείνωση που έχουν αυτά τα παιδιά, κυρίως τα νέα παιδιά, τα χαρακτηρίζει μεγάλη ταπείνωση, ανεξάρτητα από τη χολάση που κάνουν
και μεγάλη μετάνοια ενώπιον του Θεού, και αυτή η ταπείνωση που γεννά τη μετάνοια ελκεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αναπαύεται στις ψυχές τους, και μετά αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, κάνουν και έργα θαυμαστά. Δηλαδή βλέπεις καμιά φορά κάποια πράγματα, κάποιους άθλους πνευματικούς που κάνουν κάποια νέα παιδιά και θαυμάζεις, λες βρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή κατορθώματα, όχι αστεία πράγματα, πνευματικά κατορθώματα, τα οποία θα μπορούσε κανείς να γράψει, ας πούμε, βιβλία πνευματικά, σύγχρονα γεροντικά, ας το πούμε, που να περιγράφει πνευματικούς άθλους από νέους ανθρώπους, από εγγάμους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι υπερεύησαν τον εαυτόν τους και έχουν τόση απλότητα και τόση ταπείνωση, που είναι και ελεύθεροι άνθρωποι και ειρηνικοί και ήσυχοι, αλλά ταυτόχρονα και καμιάν ιδέα περί του εαυτού τους, τίποτα απολύτως. Αυτό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος αναπαύεται στους Αγίους και είναι ο μόνος Άγιος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Αυτός ο Θεός, ο οποίος ανυμνείται από τα Σεραφείμ και δοξολογείται από τα Χερουβείμ και προσκυνείται από κάθε ουράνια δύναμη, από όλους τους αγγέλους. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη εμείς να τον δοξολογούμε, ούτε πάμε στην εκκλησία γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από μας να πάμε στην εκκλησία. Και αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι, είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία? Για το Θεό καμιά ανάγκη δεν είναι. Τι ανάγκη να έχει ο Θεός να πάει εσύ στην εκκλησία? Για σένα είναι ανάγκη. Εσύ έχεις ανάγκη να πάεις. Σαν να λες κάποιου γιατρού, ξέρω εγώ, γιατρέ μου, είναι ανάγκη να τρώω? Με φάεις αν θέλεις. Αν δεν φάεις θα πεθάνεις. Δικαίωμά σου είναι. Δεν τρώεις, δεν τρέφεσαι. Δεν έχεις αυτές τις δυνάμεις που πρέπει να έχεις. Λοιπόν, η εκκλησία, η λατρεία του Θεού δεν γίνεται για τον Θεό. Ουδε μία ανάγκη να έχει ο Θεός των δικών μας δοξολογιών και προσευχών. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε, γιατί εμείς τρεφόμαστε από αυτήν την σχέση μας με τον ουράνιο πατέρα μας, όπως και οι άγγελοι και τα χερουβείμ και τα σεραφείμ και όλες οι επουράνιες δυνάμεις δοξολογούν τον Θεό. Για ποιο λόγο τον δοξολογούν? Τον δοξολογούν τον Θεό γιατί, επειδή είναι πνεύματα άγια και καθαρά, συνεχώς εκπλήττονται από αυτήν την μεγάλη χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι μια έκπληξη. Είναι μια συνεχής έκπληξη. Δεν είναι κάτι στατικό. Εντάξει, το είδαμε, το θαυμάσαμε, εν καλός, εν άγιος, εν χρυσός, αλλά και στους αιώνας των αιώνων το θωρείς μπροστά σου, να το βαρεθείς μια ώρα. Όσον καλός κι αν είναι, όσον άγιος κι αν είναι, όσον τέλειος κι αν είναι. Σίγουρα, άμα είναι κάτι στατικό, όσον όμορφο κι αν είναι, μες στο πέρασμα του χρόνου θα υποστείς έναν κόρο, έναν κορεσμό. Θα πεις εντάξει, το είδαμε, το θαυμάσαμε, 100 χρόνια, 200, 500, 1000, τέλειωσε, βαρυθήκαμε, καλά και τίποτα άλλο. Πώς επάθαμε εμείς με τις βροχές. Έτσι. Κάμε προσευχή να βρέξει, είπε το Θεό να ανοίξει οι καταράκτες του ουρανού, τώρα λόγω μην κάνει πιο, βαρυθήκαμε. Ας γεμώσουν τα φράγματα και κάνει να βγει ήλιος. Φτάνει πλέον, βαρυθήκαμε, κουραστήκαμε να κρυώνουμε, οι άνεμοι και θύελλες και αυτά. Όσον για τις χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ο Θεός είναι έκπληξης. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το συνηθίσεις. Είναι κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, του είδα το θαύμα, σε φτάνει, κουράστηκα. Δεν σε κουράζει ποτέ. Γιατί ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Είναι μια δυναμική πορεία, ο Θεός, πω, από μια δυναμική κατάσταση που μπαίνεις μέσα αυτό το άπειρο του Θεού και συνεχώς ταξιδεύεις μέσα στην απειρία αυτού του Θεού, η οποία συνεχώς έχει αυτήν τη δυναμικότητα της έκπληξης, και από έκπληξη σε έκπληξη οι Άγιοι Άγγελοι ευρισκόμενοι κοινωνούντες με τη χάρη του Θεού, συνεχώς αυτό το πράγμα κινεί τις αγγελικές δυνάμεις
σε συνεχή δοξολογία του Θεού. Ακαταπαύστος αυτοί ανυμνούν το Θεό, όχι γιατί ο Θεός τους το επιβάλλει, όχι γιατί ο Θεός θέλει κάποια όντα να τον επευχημούν και να τον δοξολογούν, αλλά γιατί είναι η φυσική εκδήλωση αυτής της εκπλήξεώς τους μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Θεός ο οποίος προσκυνείται από όλους αυτούς τους αγγέλους είναι αυτός ο Θεός ο οποίος, με τον οποίο εμείς μπορούμε να μιλούμε και μπορούμε να λατρεύουμε και μπορούμε να έχουμε μαζί του κοινωνία αγάπης, και είναι Άγιος και αναπαύεται στους Αγίους, και αυτό πρέπει να μας δίδει και εμάς την αίσθηση ότι εάν και εμείς θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, πρέπει να αναπαύσουμε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού στις ψυχές μας και στην ύπαρξή μας. Και η ζωή μας και το ήθος μας και η καρδιά μας πρέπει να αναπαύει τον Θεό. Στη συνέχεια λέγει η ευχή, «Ο εκτουμή όντως εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα. Εσύ λέγει Θεέ μου, ο οποίος από το μειόν, από την ανυπαρξία, από το μηδέν, μηδέν, τι ξέρετε τι σημαίνει μηδέν στα ελληνικά, έτσι, μηδέν, ούτε ένα δηλαδή. Η αρχή έλεγα εν, μηδέν. Μηδέν σημαίνει ούτε ένα. Ένα, δύο, τρία, το μηδέν ήταν ούτε ένα. Τίποτα, τίποτα. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντως, από το μηδέν. Δεν υπήρχε μια ύλη την οποία ο Θεός χρησιμοποίησε και έπλασε τον άνθρωπο ή τον κόσμο όλο. Εκ του μη όντως εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα. Τα πάντα ο Θεός τα έκαμε εκ του μη όντως. Για ποιον τα έκαμε αυτά? Για τον άνθρωπο τα έκαμε. Για μας τα έκαμε ο Θεός, όπως ένας καλός γονιός κάμνει το σπίτι του παιδιού του. Και κάνει το σπίτι του παιδιού του με πολύ αγάπη, με πολύ φροντίδα, με πολύ επιμέλεια, το στολίζει, του κάνει τα πάντα μέσα εκεί που πράγματα ξέρω εγώ ότι μπορείτε να φανταστείτε, το στολίζει με επιμέλεια για να δείξει πόσο αγαπά το παιδί του και πόσο φροντίζει το παιδί του. Έτσι και ο καλός Θεός έκαμε τα πάντα με τόσο πλούσιο, απεριόριστον πλούτο. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνι σαν εμάς που λέμε, ας πούμε, εντάξει, να τα αγοράσουμε, ξέρω εγώ, καρέκλες ή, ξέρω εγώ, έπιπλα, αλλά αγοράσουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Ή, εντάξει, να και το κάνουμε, ξέρω εγώ, 12 καρέκλες, ας το κάνουμε 6. Ξάλλως που να γίνουν 12, έχει ο Θεός. Και με δυο περνούν, ας πούμε. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης, δεν δίδει με μέτρον ο Θεός. Ο Θεός είναι πλούσιος εν ελέη. Δεν έχει τσιγκουνιές, δεν έχει μικρότητες. Και βλέπετε, έκαμε τον κόσμο με μια αυθονία πλούτου. Βλέπετε, έκαμε, ας πούμε, τα άστρα. Απεριόριστα, απέραντα, αμέτρητα. Και τι είναι τα άστρα? Δεν είναι αστεράκια που βλέπουμε εμείς, έτσι ξέρετε. Είστε μεγάλοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Πλανήτες, κομήτες, αστρικά συστήματα, που ούτε ακόμα δεν τα έχουμε ξεχνιάσει με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Και λέει κανείς, καλά Θεέ μου, έκανες και ο τρία άστρα, ας πούμε, γέμισε στον τόπο άστρα, τι τα θέλουμε όλα αυτά, τι ανάγκη να τα κάνεις? Έκαμες, ξέρω εγώ, το φυτικό βασίλειο, αμέτρητα πλήθη χόρτων, βοτάνων, δέντρων, λουλουδιών, ας έκαμες 4-5 είδη, ας πούμε, λουλούδια να τελειώναμε, ή πουλιά, ή ψάρια, ή έντομα, ή οτιδήποτε. Όχι, ο Θεός κάμε αμέτρητον πλούτο σύμφωνα με τη δική του μεγαλειότητα, και όλα αυτά για να συγκινήσει τον άνθρωπο, για να δείξει ότι η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι αμέτρητη, είναι αμέτρητη. Δεν έχει μέτρον ο Θεός στη δική του αγάπη. Ξέρετε, στις εμπειρίες των Αγίων, όταν ένας άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται και να αγωνίζεται πνευματικά και να καθαίρει την ψυχή του από τα πάθη και τις αμαρτίες, και μετά τον επισκεφθεί χάρις του Θεού και αρχίζει να φωτίζεται ο νους του και να
του δείχνει ο Θεός, του δίδει ο Θεός πνευματικές θεωρίες προς ωφέλεια του, αφού βέβαια ο άνθρωπος είναι θωρακισμένος με την ταπείνωση και με τη μετάνοια. Ένα από τα πρώτα πνευματικά βιώματα του ανθρώπου είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν γνώση των όντων, δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτή η γνώση των όντων γίνεται είτε διαποκαλύψως κατευθείαν από τον Θεό, είτε σταδιακά μέσα από την πνευματική γνώση και εμπειρία του ανθρώπου. Και μου έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, έλεγε και από άλλους αρέτους αγίους ανθρώπους το άκουσα, ότι όταν είχαν αυτή την εμπειρία, ο γέροντας ο Παΐσιος μια φορά που ήταν στο κελάκι του εκεί στην Καψάλα και ήταν χειμώνας και ήταν χιόνια και ήταν άρρωστος και ήταν απομονωμένος, εκεί λοιπόν ευρισκόμενος τον επισκέφθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και βρέθηκε έξω, ας πούμε, έτσι, μέσα σε μια απέραντη ελευθερία και είδε με τη χάρη του Θεού όλη τη δημιουργία, όλη τη δημιουργία. Είδε όλα, ας πούμε, όλα τα ψάρια, όλα τα πουλιά, όλα τα φυτά, όλα τα αστρικά συστήματα, τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος ενεργείται από την χάρη, φεύγει από τα φυσικά όρια που έχουμε. Τα είδε όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά που είδε, τα άκουσε να δοξολογούν τον Θεό, αλλά και να του λένε, ας πούμε, ότι όλα αυτά έγιναν για σένα. Όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο? Για να κατανοήσει ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον αγαπά. Δηλαδή αυτή η δημιουργία όλη έγινε για να εκφράσει ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο, όπως και με πολλούς άλλους, και με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του προς τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος να έχει υλικό που να συγκινεί την καρδιά του και να βρίσκει αφορμές να ανακαινίζει την ψυχική του κατάσταση για να ευλογεί και να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό για τον πλούτον αυτόν του Θείου Ελέους και της Θείας Αγάπης. Όταν σκεφτούμε ότι αυτός ο Θεός έκαμε τα πάντα εκ του μη όντος, τότε και η ζωή μας γίνεται πιο άνετη. Πιο άνετη. Δεν μας απασχολούν, ας πούμε, υλικές ανησυχίες και υλικές μικρότητες και ανακαλύπτουμε και την ομορφιά του περιβάλλοντος μας, του περιβάλλοντος κόσμου. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός για τον Σολομώντα, ότι λέει ο Χριστός, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού, πόσο ωραία είναι και πόσο όμορφα είναι και πόσο ωραία χρώματα και ομορφιές έχουν και τα λοιπά, που σήμερα είναι και αύριο θα ξεραθούν και θα τα κάψουν, ας πούμε. Δεν θα ξεραθούν. Και ο Θεός τα ντύνει και τα φροντίζει με τόση ομορφιά και με καθόλου προχειρότητα, με τόση, ας πούμε, σοβαρότητα. Τα πάντα ο Θεός εν σοφία έκαμε. Και όμως, λέει, σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών, ο βασιλιάς εκείνος των Ιουδαίων, εν πάση τη δόξη αυτού, ντυμένος με όλα τα μεγαλοπρεπή του ρούχα που φορούσε και τα λοιπά, και σκεφτείτε πώς λύνονταν οι βασιλιάδες που είχαν πολύτιμους λίθους και χρυσάφια και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος από αυτήν όλη την ματαιότητα. Και όμως, λέει ο Χριστός, ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού δεν ήταν πιο καλά ντυμένος από αυτό το κρίνο του αγρού. Δηλαδή θέλει να μας πει ο Χριστός ότι υπάρχει μια ομορφιά τεράστια, απέραντη, ασύγκριτη με οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω μας, που είναι τεχνητό και είναι φτιαχτό. Και ο άνθρωπος που βλέπει την δημιουργία του Θεού ως έργον του Θεού, έργων των δαχτύλων του Θεού, που λέγει το ψαρτήριο. Είδαν τα έργα σου, έργα των δαχτύλων σου, έργα δικά σου, που τα έκαμες εσύ ο ίδιος. Τότε χαίρεται την ομορφιά του Θεού, χαίρεται τη φύση, χαίρεται τη δημιουργία
καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το να χαίρεσαι τη δημιουργία. Θα περνάτε φαντάζομαι την Κυριακή από το παραλία, περνάτε εκεί που είναι η Φραγκοκλισσά, που πάνε οι κοπέλες και κάθονται κάτω. Διερωτηθήκατε καμιά φορά γιατί κάθονται κάτω στη γη αυτές οι κοπέλες? Γιατί δεν έχει πανικάκια να κάτσουν? Γιατί δεν είναι επειδή είναι, ας πούμε, είναι κακομαθημένες προς σπίτι τους. Αυτές ανακάλυψαν, γιατί προφανώς πολλές από αυτές υπηρετούν και εργάζονται σε πλούσια σπίτια, σε σπίτια με ωραίους πολυθρόνες κτλ. Ανακάλυψαν την πιο ωραία πολυθρόνα να κάθεσαι χαμέ. Η γη, το χόρτο, τα άνθη, η φύση, η απλότητα, η απλότητα, η απλότητα είναι η πιο μεγάλη χαρά και η φυσική χαρά του ανθρώπου. Όταν ζεις μέσα στην απλότητα των φυσικών πραγμάτων, το να κάτσεις χαμέ και απλώσεις μια μαντιλιά και να φάεις ένα κομμάτι ψωμί και να πιεις ένα ποτήρι νερό, μπορεί πολλές φορές να είναι πολύ 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 πιο όμορφο από εκείνα τα μεγάλα δείπνα που μπορεί να απολαύσουμε και τα οποία βέβαια και αυτά χρειάζονται. Αλλά η ομορφιά και η ξεκούραση που σου δίνει η απλότητα της ζωής, πολλές φορές δεν σου δίνουν τα άλλα όλα που σε κουράζουν, γιατί μπαίνεις μέσα σε δεδομένα φτιαχτά. Πρέπει να είσαι καθώς πρέπει. Α, προσέξεις μήπως πεις τίποτα και ξέρω εγώ, θα πάθουμε σαν τον Καρακιόζη, ο οποίος επίεν και έγινε καρσόνι. Ξέρετε, δεν ακούγεται Καρακιόζη πλέον. Τα μωρά σήμερα δεν ακούν Καρακιόζη. Αλλά ήταν πολύ διδακτικός ο Καρακιόζης. Επίεν και έγινε καρσόνι. Επίεν να δουλέψει, ήθελε, ήταν φτωχός. Και είπε του ο μάστρος του, κοίταξε Καρακιόζη, εδώ θέλω να μιλάς με τον Ι και με το Σίγμα. Δεν θέλω να είσαι χορκάτης. Λέει, αλίμονο κύριε, λέει, δύσκολο πράγμα είναι, με το Ν και με το Σίγμα. Α, ενθουσιάστηκε ο μάστρος του, πάει ο Καρακιόζης στο δίσκο, λέει, καλημέρα σας κύριε, με το Ν και με το Σίγμα. Τι θα πείτε με το Ν και με το Σίγμα? Έχουμε ένα απ' όλα με το Ν και με το Σίγμα. Σου λέει, δύσκολο πράγμα είναι να μιλάς με το Ν και με το Σίγμα? Δύο λεπτά τα κατάφερε. Λοιπόν, έτσι παθαίνουμε κι εμείς όταν πάμε σε τόπους που πρέπει να μιλούμε με τον Ι και με το Σίγμα. Εγλέπω ποδά, εγλέπω ποτσί, μήπως πεις τίποτε, μήπως τζίξεις πούποτε, μήπως ξέρω εγώ φταρνιστείς απότομα, μήπως βήξεις, μήπως γκίξεις, μήπως... Στο τέλος ρε παιδάκι μας, πούμε, άφες με ρε παιδί μου ήσυχο, βγες από αυτά τα πράγματα. Ενώ οι καμίες οι κοπέλες πάνε εκεί, κάθονται χαμέ, απλώνουν τις μαντήλια τους, τρεις ευτυχισμένες, ξεκουράζονται, αναπαύονται. Το φυσικό, το απλό, το αυθόρμητο, το ταπεινό, πάντα ξεκουράζει τον άνθρωπο. Το φτιαχτό, το επιτηδευμένο, το τεχνητό, το ψεύτικο κουράζει. Βάρτε σε μια αίθουσα και μίστε τη με τα πιο όμορφα πλαστικά λουλούδια. Ένα σταθεί σαν παπαγάλος. Βάρτε μια βασιλικιά απλή που μυρίζει και ένα απλό δεντρούδι, ας πούμε. Ένα το χαρί και να το αισθανθεί ζωντανό και όμορφο. Το φυσικό, αυτό ο οποίο ο Θεός έπλασε εκ του μειόντος, αναπαύει και χαροποιεί τον άνθρωπο και όλα τα άλλα κουράζουν και ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Όταν όμως τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σωστά, και αυτά βεβαίως εξυπηρετούν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πείτε? Ναι κύριε Γεροκώστα. Τώρα να έρθει ο Αλέξανδρος. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσης ανθρωπίσεως έργο. Διότι ήταν το να πρόσει τον Θεό, λέει, προσιτών στους ανθρώπους. Δηλαδή και αυτό που έγινε με την ενανθρώπιση του Κυρίου, οι άγγελοι εξεπλάγησαν. Ναι.
πόσο μάλλον που όταν είσαι στον ουρανό βλέπουν αυτά που μας είπατε Σεβασμιότατε, που βλέπουν συνεχώς την αλλαγή και την έκπληξη. Ναι, ακριβώς αυτό βλέπουν οι άγγελοι. Το μεγαλείο του Θεού, της αγάπης του Θεού που κορυφώθηκε στη σάρκωση του Θεού Λόγου. Το πόσο ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι ακατάληπτο μυστήριο και αυτό το πράγμα είναι το αντικείμενο της εκπλήξεως των Αγίων, των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων της Εκκλησίας. Η σάρκωση του Θεού Λόγου, το μέγα μυστήριο, το απαιώνος απόκριφο και αγγέλης άγνωστο μυστήριο. Λοιπόν, εδώ είναι και πίσω. Και πίσω η ερώτηση. Τι σημαίνει, λέει, όταν ένας χριστιανός θέλει να αλλάζει συνέχεια τόπους, είτε αυτά είναι σπίτια, είτε χώρες, με τη δικαιολογία ότι ψάχνει να βρει την ειρήνη μέσα του. Όταν αυτό όμως δεν το καταφέρνει, βρίσκεται σε μια βαθιά κατάθλιψη συνέχεια, αδιαφορώντας και τα προβλήματα που δημιουργεί στην οικογένειά του με αυτή του τη στάση. Όταν θέλει να αλλάζει συνέχεια τόπους, είτε είναι σπίτια είτε είναι χώρες, με τη δικαιολογία ότι ψάχνει να βρει την ειρήνη μέσα του. Μα αν ψάχνει κάποιος να βρει την ειρήνη μέσα του, μέσα του που πρέπει να πάει. Πού θα τη βρει, έξω του, αφού είναι μέσα του η ειρήνη. Με το να αλλάζουμε σπίτια και τόπους και χώρες, και αν με βέβαια είσαι πλούσιος, αλλάζεις σπίτια και τόπους και χώρους. Αλλά άμα είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αλλάξει σπίτια και χώρες και τόπους, τι να μπορεί να κάνεις. Είχε μια Αγία και σοφή γερόντισσα στον Άγιο Ηρακλείδιο, τη γερόντισσα Χαριθέα, η οποία κάποτε κάποια κοπέλα της είπε ένα θείο και να αλλάξω σπίτι και να πάω αλλού. Και η ρώτησα με τη σοφή της, έτσι η γλώσσα που μιλούσε έτσι όμορφα και ωραία, όπου και να πάει κόρη μου, εν τον εαυτό σου που να πάρεις μαζί σου, της είπε. Λοιπόν, όπου και να πάεις, αφού ίδιος θα είσαι. Άλλαξε για μέ που είσαι και μετά σου φταίουν τα σπίτια. Να μου φταίει το σπίτι. Με μιλάμε, λαλά το σπίτι, να μου σου κάμε. Δεν φταίει το σπίτι, δεν φταίει η πόλη, δεν φταίει η γειτονιά, δεν φταίει κανένας. Βρες μέσα σου την ειρήνη, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο. Βρες μέσα σου την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα είναι ειρηνικοί μαζί σου. Και ο Αββάς Ισακ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρηνεύσει ο ουρανός και γη. Ειρήνευσε εσύ μέσα σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ο ουρανός και γη. Με το να ψάχνεις και να αιτιάσει ότι φταίει το ένα και φταίει το άλλο, κατά κανόνα δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Καμιά φορά βέβαια, αντικειμενικά μπορεί να υπάρχουν κάτι, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήσει ειρήνη μέσα στην καρδιά του, αντιμετωπίζει τα γεγονότα με τα δεδομένα που έχει. Γιατί ναι μεν, αν έχεις, ξέρω εγώ, δυνατότητα, άλλαξε σπίτι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μα πόσα σπίτια να αλλάξεις και πόσα σπίτια έχεις και πόσες δυνατότητες έχεις και τι θα γίνει όπου κι αν πας. Αφού και όπου κι αν πας, ο εαυτός σου είσαι. Θα πάρεις μαζί σου τις αδυναμίες σου, τις ιδιότητες σου και τα μειονεκτήματα ή και τα προτερήματά σου. Άρα άλλαξε εσύ και αμέσως αλλάζουν όλα. Και μια άλλη ανακοίνωση λέει ότι η διέξοδος δίπλα είναι ανοιχτή και προσφέρει νηστίσιμα εδέσματα. Ναι. Και εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια μέρα και ώρα. Και να σας υπενθυμίσω ότι κάθε Κυριακή έχουμε το κατανυχτικό μας εισπερινό στην Μητροπολιτικό Ναό και μετά την κατηχητική αυτή ομιλία που κάνουμε πάντοτε μετά τον εισπερινό της Κυριακής. Να κάνουμε την προσευχή μας και να μπορούμε να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Thank you.